τους τρόπους που έμαθα το σπίτι μου να συνεχθώ με την Κατερίνα προκειμένου να κάνουμε ένα παιδί. Ναι. Άκουσα τους φίλους μου που μου είπαν. Δεν θυμάσαι που είχες κάνει έκκληση εδώ πέρσι, καλεσμένο εδώ. Έκκληση. Είχες κάνει έκκληση, Κατερίνα, να κάνουμε ένα παιδί. Μα κάνω έκκληση, είμαι γραφή, έχω γίνει γραφικός. Έκκληση έκανα από τότε που γεννήθηκε άλλη για να κάνουμε ένα δεύτερο παιδί. Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή είπαν οι φίλοι μου ότι αυτά τα πράγματα εγώ δεν συζητιούνται. Ναι, γίνονται. Ναι, έκανε και τη δεύτερη χαζή ερώτηση, τι εννοείται, με κοιτάξαν λίγο μισή γόνια. Μου είπανε καλά, καλή τύχη. Παστοσία έγινε. Το έμαθα λίγο περίεργα γιατί ήταν. Εκείνη το έμαθε στο μνημόσυνο του πατέρα της, στον πρώτο χρόνο. Όπου επειδή εγώ ήμουν Αθήνα, πρέπει να είμαι Αθήνα γιατί έπαιζα την επόμενη μέρα με το Εθνικό Θέατρο τότε. Και δεν μπορούσα να τη συνοδεύσω που ήθελα κιόλας. Οπότε πήγε μόνη της με το παιδί. Και την παίρνω τηλέφωνο εδώ πως είναι τι κάνει και μου λέει στο τηλέφωνο μεταξύ άλλων τέπα, μου λέει είμαι έγκυος. Και τώρα τι να πω, τι να πω τώρα, να πω, δηλαδή είναι στιγμή τέτοια, είναι εκεί πέρα που είναι. Είναι στην παλιόχώρα δηλαδή, έχει πάει για το μνημόσυνο. Μαθαίνω αυτό το γεγονός, λέω τώρα να πανηγυρίσω μαζεμένα, ναι. Να μην πανηγυρίσω καθόλου, ναι. Να πανηγυρίσω τελείως. Πώς να το αντιμετωπίσω, δηλαδή αυτά ήταν έτσι οι πρώτες σκέψεις γρήγορες. Προφανώς χαρήκαμε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί για την Κατερίνα αυτό όλο μαζί άλλαξε την ατμόσφαιρα, χωρίς βεβαίως να αναιρεί τίποτα, αλλά ξαφνικά ξέρεις αυτό που λέμε όταν μας πιάνει το φιλοσοφικό μας όλων των ανθρώπων που λέμε ότι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή είναι όταν έχετε ένας άνθρωπος και όταν φεύγει, όλα τα υπόλοιπα είναι μάλλον λίγο έτσι χαζά. Ή τα χειριζόμαστε μάλλον χαζά, ξαφνικά αυτά τα δύο πράγματα συνυπήρξανε για εκείνη την ημέρα. Έφυγε ο μπαμπάς. Ναι. Υπήρχε ένας αποχαιρετισμός και υπήρχε και ένα καλός, ένα καλός όρισμα. Η γνώση θα υπάρξει ένα καλός όρισμα. Και επειδή υπήρξε και ένα άλλο πολύ ωραίο, ότι η τελευταία, ας το πούμε έτσι, ημερομηνία θα μπορούσε να ήταν 21 Μαΐου, που είναι τα γενέθλια του μπαμπά της Κατερίνας, αυτό το έκανε όλο μαζί ακόμα πιο ιδιαίτερο. Και έτσι είσαι χαρούμενη, είσαι χαρούμενος εσύ. Βέβαια, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Εν τω μεταξύ είναι και αγοράκι τώρα από ό,τι ξέρω. Είναι αγοράκι. Το είναι αγοράκι. Ναι. Είναι το αγοράκι. Ήταν η πρώτη αρχική ευχή ότι αν ποτέ κάνω παιδιά, τι ωραία που θα ήταν να κάνω δύο. Ένα και ένα. Και αν ήταν δύο, τι ωραία που θα ήταν να ήταν ένα και ένα. Εμένα μου κάνει εντύπωση και σε εκτιμώ ακόμα περισσότερο γιατί δεν ξέρω πόσοι άντρες πραγματικά θέλουν περισσότερο. Παιδιά, δηλαδή, νομίζω ότι αυτό μέσα σε μια οικογένεια ξεκινάει από τη γυναίκα. Όχι ότι η Κατερίνα δεν θέλει, αλλά. Μα το είπαμε ότι η Κατερίνα ήταν που δεν ήταν έτοιμη ακόμα και έλεγε δεν θέλω να κάνω παιδιά. Αλλά ο ένας άντρας να το νιώθει και να το εκφράζει, να το πιστεύει και να το επιδιώκει, δηλαδή παίρνει και ένα βάρος ευθύνης αυτή τη απόφαση που αυτό το βάρος το παίρνει περισσότερο η μαμά, η γυναίκα. Ναι, νομίζω ότι είναι αυτό που λες. Είναι πολύ γλυκό. Είναι θέμα ανθρώπων. Σε ευχαριστούμε. Αλλά νομίζω αυτό είναι θέμα ανθρώπων. Είναι πώς το νιώθει ο καθένας. Εμείς με την Κατερίνα το. Δηλαδή, άντρες, όλη μας τη ζωή την έχουμε από κοινού. Αν ακούσουν ένα όχι, το αφήνουν. Εγώ αυτό πιστεύω. Ένα όχι, ναι. Που μπορεί να είναι και παροδικό, μπορεί να είναι για να το πω, μπορεί να είναι και από άμυνα. Ναι. Χίλια δύο πράγματα. Ναι. Αλλά νομίζω το παρατούν. Εσύ το επιδίωξες. Ναι. Επέμεινα όσο μπορούσα περισσότερο. Δεν πήγαινα άλλο. Δηλαδή, ήταν και 4,5 χρόνια πια. Είναι σάφη. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αγαπώ πολύ τα παιδιά, αγαπώ πολύ την οικογένεια. Όταν ένιωσα πρώτη φορά ότι με την Κατερίνα, μάλλον φυσικά, φυσιολογικά προκύπτει να γίνει αυτή η διαδικασία. Από εκεί πέρα ήταν το πόσα παιδιά προλαβαίνουμε να κάνουμε. Κάπως. Έτσι χοντρά. Τώρα θα θέλει.